στην Κατερίνα Ιωάννου να δούμε τι νεότερες πληροφορίες έχει γύρω από αυτή την υπόθεση. Κατερίνα. Συγκλονιστικά στοιχεία, όπως είδαμε, Εμιλία, έχουν στα χέρια τους οι ανακριτές. Στο μικροσκόπιο της ανακριτικής ομάδας βρίσκονται κρίσιμες επιστημονικές εξετάσεις, οι οποίες ενδεχομένως να φέρουν στο φως νέες διαστάσεις στην τραγική υπόθεση. Ένα ακόμη στοιχείο, σύμφωνα με όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, είναι το γεγονός ότι η σφαίρα φαίνεται να πέρασε από σακούλα με ρούχα, την οποία δεν είναι ακόμη βέβαιο αν χρησιμοποίησε η Μαρία ως ασπίδα στην απειλή λίγο πριν δεχθεί τη σφαίρα. Όσον αφορά τον 23χρονο, επιμένει ότι ήταν ατύχημα. Συνεχίζει ο αδελφός να υποπίπτει σε αντιφάσεις στα όσα λέει στους ανακριτές. Έχει δώσει μέχρι στιγμής 3 καταθέσεις. Όσον αφορά τις 8 σφαίρες που έλειπαν από το σακούλι, ο ίδιος επιμένει ότι δεν γνωρίζει γιατί λείπουν και όπως χαρακτηριστικά καταγράφεται στην κατάθεσή του, έτσι τις έπιασα, ισχυριζόμενος ότι δεν τις χρησιμοποίησε ο ίδιος. Τώρα, Εμιλία, όσον αφορά τις καταθέσεις, η κύρια αντίφαση που υπάρχει και καλούνται να λύσουν οι ανακριτές είναι το ότι ο ίδιος για τις ώρες από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 3 το απόγευμα έδωσε 2 διαφορετικές εκδοχές για το που ήταν πριν το συμβάν. Στις 2 πρώτες καταθέσεις είπε ότι πήγε στο στρατό στην Απλάντα, ενώ στην 3η κατάθεση που έδωσε μόλις πρόσφατα έδωσε άλλη εκδοχή. Συγκεκριμένα είπε ότι βρισκόταν στον ποταμό Τρίμηθο, εκεί στην έξοδο του χωριού, για αρκετή ώρα παρκαρισμένος, έχοντας το αυτοκίνητο μαζί του το όπλο, και ακολούθως πήγε να φουσκώσει τα ελαστικά του αυτοκινήτου σε βενζινάδικο στο Αλεθρικό. Υπάρχει και μαρτυρία για αυτή την δεύτερη εκδοχή του, ότι τον είδαν παρκαρισμένο για ώρες στον ποταμό. Ο ίδιος έδωσε δικαιολογία στην μητέρα του για να φύγει το πρωί από το σπίτι, ότι θα πάει στο στρατό. Ενώ να πούμε, Εμιλία, ότι εντός των προσεχών ημερών θα γίνει νέα αναπαράσταση, αυτή τη φορά στην παρουσία ειδικών επιστημόνων από διάφορους τομείς, ιατροδικαστές και ειδικούς για βαλιστικές εξετάσεις. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον των ανακριτών υπάρχουν μαρτυρίες οι οποίες διερευνώνται, που κάνουν αυτή την υπόθεση ακόμη πιο τραγική. Και, Εμιλία, μένω εδώ. Αύριο οδηγείται ενώπιον δικαστηρίου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ο δικηγόρος του δεν προτίθεται να φέρει ένσταση στην κράτησή του. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλό.